να μας πείτε λίγο καλημέρα σας για τη στάση που θα κρατήσει ΚΚΕ αύριο. Καλημέρα, καλημέρα. Επισήμως ο γραμματέας θα πάει στην Κεσαριανή. Αυτή είναι η δραστηριότητα αύριο. Θα πάει και στην Κεσαριανή. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο κύριε Πιταρά και κύριε Κονταρίδη, είναι η Πρωτομαγιά. Και αύριο γιορτάζουν οι εργάτες σε όλο τον κόσμο. Και εδώ λοιπόν, στη χώρα μας, παντού σε όλη την Ελλάδα, στις πόλεις και σε συνοικίες της Αθήνας, τα εργατικά σωματεία, όπως και πριν ακούσατε από τον εκπρόσωπό τους, οργανώνουν συμβολικές εκδηλώσεις με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αυτά που και ο ίδιος πριν ανέφερε. Και ξέρετε, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν διπλό μήνυμα. Το ένα μήνυμα είναι ότι πρέπει να τηρούμε βεβαίως τα μέτρα προστασίας, αλλά ακριβώς αυτά τα μέτρα προστασίας διεκδικούμε να παρθούν και μέσα στους τόπους δουλειάς. Στα εργοστάσια, στα γραφεία, στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Γιατί σας θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες εργαζομένων όπου τέτοια μέτρα δεν παίρνονταν. Είχαμε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιωτικών κλινικών, όπου λόγω απουσίας τέτοιων μέτρων θρυνούμε ακόμα νεκρούς. Λοιπόν, και την ίδια ώρα βεβαίως πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι απαιτούμε να καταργηθούν όλα τα αντεργατικά μέτρα που πήραν εν μέσω πανδημίας με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Και βεβαίως, για να σας βοηθήσω, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνετε εικόνα στο μυαλό σας πώς αύριο μπορεί να γίνουν αυτές οι συμβολικές βεβαίως εκδηλώσεις με τους συγκεντρωμένους να φορούν μάσκες, γάντια, να κρατούν τις αποστάσεις μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο αυτό να γίνει εικόνα στον καθένα. Σας παραπέμπω λοιπόν στις εικόνες από το Ισραήλ, όπου πριν μερικές μέρες έγιναν τέτοιες αντίστοιχες εκδηλώσεις, εικόνες εντυπωσιακές. Ξέρετε, στο Ισραήλ του Νετανιάχου, με καθεστώς Νετανιάχου, σας θυμίζω αυτό το καθεστώς που δολοφονεί παιδιά στην Παλαιστίνη. Αλλά θέλω να βάλω όμως και μία άλλη πλευρά. Επειδή ακούμε και εμείς τις ανακοινώσεις, βεβαίως αυτή η Πρωτομαγιά είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς γιατί έχουμε περάσει μία πανδημία, είμαστε ακόμα στα μέσα αυτής της πανδημίας. Δεν έχουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν. Παραμένουν σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, ακόμα και σε υποδομές. Σας θυμίζω ότι οι ίδιοι υγειονομικοί λένε ότι είμαστε πολύ πίσω από τις 30.000 προσλήψεις που πρέπει να γίνουν με βάση τους οργανισμούς που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Είναι βεβαίως αλλιώς αυτή η Πρωτομαγιά, γιατί βρίσκει πάρα πολλούς εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής εργασίας, σε εκπεριτροπής εργασία. Βρίσκει πάρα πολλούς άνεργους. Περίπου 140.000 έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Βρίσκει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ιφίλιο. Τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν να μην μας απασχολεί? Απασχολεί λοιπόν όλη την Ιφίλιο. Η επόμενη μέρα αυτό είναι το νούμερο ένα ζητούμενο. Πώς θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις για να απασχολούν τον κόσμο? Λοιπόν, επειδή ο κόσμος, ξέρετε, είναι προετοιμασμένος, και να το πω έτσι απλά, έχει ψηλιαστεί τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Γιατί για πρώτη φορά και ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι μπροστά μας μια νέα βαθιά κρίση, η οποία βεβαίως τα σημάδια της φαίνονταν πολύ πριν την πανδημία. Απλά η πανδημία την έφερε πιο κοντά. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αυτός θα κληθεί για άλλη μια φορά να πληρώσει τα σπασμένα. Λοιπόν, τώρα νομίζουμε και με τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς πρέπει να ακουστεί δυνατά ότι δεν θα πληρώσουμε ξανά. Έχουμε πληρώσει ήδη πολλά. Μάλιστα. Και νομίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα αύριο να γίνει πραγματικά με αυτές τις συμβολικές και ταυτόχρονα εντυπωσιακές εκδηλώσεις να περάσει αυτό το μήνυμα παντού. Γιατί ωραία, ο κόσμος που βγαίνει σιγά σιγά από το σπίτι του χρειάζεται βεβαίως να μείνει δυνατός, να μείνει βεβαίως και ασφαλής, αλλά να μείνει ασφαλής και στη ζωή του, ξέροντας ότι θα έχει ένα θωρακισμένο δημόσιο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα βεβαίως, αλλά να μείνει ασφαλής και στα δικαιώματά του, πρώτα απ' όλα στα εργασιακά του δικαιώματα. Ωραία, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.